Το κέντρο υγείας Κέρκυρας, στην πόλη της Κέρκυρας, θα εμπλουτίσει τον εξοπλισμό του, τον υγειονομικό και ιατρικό εξοπλισμό του, με ένα νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα στον γυναικολογικό τμήμα υπερήχων. Είναι κάτι το οποίο επισημάναμε από καιρό, μετά από τη γνωστοποίηση της έλλειψης που μας παρουσίασε η κυρία Μαυροπούλου, η διευθύντρια του κέντρου υγείας, και επιμεληθήκαμε, ευχαριστώ την Αντιπεριφερειάρχη που ανέλαβε όλη τη διαδικασία αυτή, ούτως ώστε να φτάσουμε σήμερα στο αποτέλεσμα, το ευτυχές αποτέλεσμα, να υπογράφουμε με τον διοικητή της έκτης, είπε τον κύριο Γιάννη Καρβέλη, την προγραμματική σύμβαση για να μπορέσουμε να προσφέρουμε από τους πόρους της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων αυτό το ειδικό προδιαγραφών μηχάνημα που είναι τόσο απαραίτητο για τις εξετάσεις, τις πρόληψεις, τις αντιμετώπισης των ασθενειών σήμερα για το γυναικείο πληθυσμό. Σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η διαδικασία υλοποίησης ενός αιτήματος που είχαμε πέρσι από τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Πόλης, την κυρία Μαυροπούλου, προκειμένου να βοηθήσουμε να λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Πόλης, να μην μπορεί να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμιακή, που είναι γυναίκες που επισκέφτονται το Κέντρο Υγείας Πόλης, να ολοκληρώνουν τον έλεγχό τους στο γυναικολογικό και να αναγκάζονται να μπαίνουν στην ταλαιπωρία, να πηγαίνουν για περαιτέρω εξετάσεις στο νομαρχιακό νοσοκομείο. Με μεγάλη χαρά η Περιφερειακή Αρχή, η Περιφερειάρχης και όλοι εμείς αποφασίσαμε για άλλη μια φορά να βοηθήσουμε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να προσφέρουμε από τα χρήματα, όπως είπε και η Περιφερειάρχης, της Περιφέρειας και όχι από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτό το ποσό, το οποίο μπορεί σε κάποιους να μην φαίνεται σημαντικό. Είναι 23.000 ευρώ, είναι όμως για τις αυτοτελείς πόρους περιφέρειας είναι σημαντικό, γιατί αυτοί οι πόροι είναι για άλλες δαπάνες επί της ουσίας δίδονται από το κράτος, αλλά επειδή σαν στόχος μας είναι η καλυτέρωση της καθημερινότητας των πολιτών μας και η παροχή σε αυτούς όσο μεγαλύτερης δυνατότητας υπάρχει για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και να έχουν την πρωτοβάθμια υγεία, φροντίδα υγείας στο επίπεδο που τους αρμόζει, υπερκαλύπτει όλα τα υπόλοιπα και προχωρήσαμε άμεσα στις διαδικασίες και με τη βοήθεια της έκτης, είπε και του κυρίου Καρβέλιο, που αμέσως ανταποκρίθηκε στο να πάρουμε τις ειδικές εγκρίσεις που χρειαζόταν, βρισκόμαστε σήμερα εδώ να υπογράψουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση προκειμένου άμεσα να προχωρήσουμε στη διαγωνιστική διαδικασία και να προσφέρουμε ένα μηχάνημα που επί της ουσίας βοηθάει στον έλεγχο, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων χαμηλού εισοδήματος βιωτικού γυναικών, όπου πηγαίνουν και επισκέφτονται το Κέντρο Υγείας Πόλης της Κέρκυρας. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Καρβέλη, ο οποίος είναι πάντα στο πλευρό μας, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κράτσα, η οποία πέρσι, όταν απευθύνθηκα σε αυτήν λόγω της έλλειψης της οποίας είχαμε ενός τέτοιου βασικού μηχανήματος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μιας ομάδας των γυναικών, οι οποίοι κάνουμε μεγάλη, θέλουμε να στηρίξουμε την πρόληψη των γυναικών. Αμέσως ανταποκρίθηκε και έβαλε μπροστά το σχέδιο ούτως ώστε να ξεκινήσουμε να αποκτήσουμε και εμείς σαν κέντρο υγείας έναν υπέρηχο γυναικολογικό. Επίσης την κυρία Μελίτα Ανδριώτη, η οποία το έτρεξε πάρα πολύ. Σε κάθε της κίνηση μας έπαιρνε τηλέφωνο να μας επιβεβαιώνει ότι είμαι σε αυτό το σημείο, προχωράμε. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν με πήρε τηλέφωνο χθες να μου πει ότι είμαστε κοντά στο τέλος και βάζουμε τις οριστικές υπογραφές ώστε να αποκτήσουμε ένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.